ήρθε η ώρα για το κόλυβο της ημέρας. Όλα μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Και γιατί κάνουμε αυτόν τον πρόλογο? Γιατί πολλές φορές, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε σήμερα μία μεγάλη απώλεια. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το Σάββατο το βράδυ ο πολύ σημαντικός τραγουδιστής, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ο κύριος Ντέμις Ρούσος. Πέθανε σε ηλικία 69 ετών, το βράδυ του Σαββάτου λοιπόν, στο νοσοκομείο Υγεία. Δίπλα του να πούμε ότι βρίσκονταν η κόρη του, η οποία είναι συντετριμένη από το χαμό του πατέρα της. Η είδηση έγινε γνωστή λοιπόν, παιδιά, σήμερα λίγο μετά από τις εξελίξεις που είχαμε, μέσα από με την ανακοίνωση που έκανε ο Νίκος Αλιάγας. Ποιος? Ο Νίκος Αλιάγας. Αυτός το είπε πρώτα? Ναι. Δεν το είδες? Είναι εδώ στην Αθήνα. Πότε ήρθε, καλέ? Ο Αλιάγας ήρθε εδώ στην Αθήνα, ναι, για να κάνει, πώς το λένε, ρεπορτάζ. Όχι, broadcasting live. Τις εκλογές. Από τις εκλογές. Και έπρεπε να το δεις, χαμός έγινε. Μη μου το λες αυτό. Ναι, ναι, και δεν πρόλαβα να βάψω έναν ήχη, μία ρίζα. Νομίζω για το France One. Ποιον? Για το κανάλι της Γαλλίας, το πρώτο. Α, δεν ξέρω. Δεν το παρακολούθησα. Έπρεπε να το δεις εκεί. Να σου πω την αλήθεια, ήμουνα σε ένα διαρκές ζάπινγκ χθες. Λες ότι πήγε να μπει αυτός πρωθυπουργός, ένα σύννεφο από κάμερες γύρω-γύρω. Ναι, ναι, θα του άξιζε, ρε Φρανίτο. Εσύ όμως δεν ήσουν. Δεν ήμουν, άμα το ήξερα εκεί. Εδώ θα ήμουν, θα πήγαινα. Αυτός είναι άντρας να σε παντρευτεί. Θα πήγαινα μέσα. Αυτός μ' αρέσει για σένα. Αλλά είναι παντρεμένος, όχι και παιδί, μιλες τέτοια. Λοιπόν, θα χωνόμουν μέσα στη βαλίτσα του. Πάμε λίγο να πούμε όμως, να γυρίσουμε πάλι στη. Τι θα πει τώρα ο Θοδωράκης? Δυσάρεστη είδηση. Περισσότερη βαλίτσα του Λιάγκα. Και Λουλιάγκα, καλά. Λουλιάγκα, όλες. Λοιπόν. Τόσο πάνω συλληπιτήρια στην οικογένεια. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να πούμε ότι ήταν γνωστός όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Γεννήθηκε στις 68 χρονών. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Οι γονείς του ήταν στην Αίγυπτο. Έλληνες εξ Αιγύπτου και είχαν έρθει εδώ πέρα όταν γινόντουσαν όλες οι αναταραχές του Σουέζ. Έκανε πάρα πολύ σημαντικά έργα. Είχε μεταξύ αυτών και το 1968, για να μην πω τίποτα λάθος, είχε ιδρύσει και το συγκρότημα Afro Dice Child. Δεν σου έχω πει ότι η Wikipedia μπορείς να μπεις εσύ μέσα και να την αλλάξεις. Ποιος εγώ? Τα πράγματα που γράφει. Γιατί? Έτσι είναι η Wikipedia. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν αλλάζει ο θάνατός του, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Τι θα σου προσχερήσω, ότι ο κολλητός μου, ο Δημήτρης, το λένε Δημήτρης Ρούσο. Ρούσος, ναι. Μπορεί να έχει καμία συγγένεια, για ρώτα τον. Δεν ξέρω. Πάμε σε ένα κομμάτι να το αφιερώσουμε σε όλους εσάς, για να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Μαντουρία! Έλα. Πάμε να πούμε απεργίες και τέτοια. Ναι, με πάμε. Πάμε να δούμε, μπήκαμε μέσα στη. Δεν λέμε το όνομά σας γιατί δεν πληρώνεστε. Δεν πληρώνετε, όχι δεν πληρώνεστε. Θέλετε να κάνουμε και διαφήμιση, εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά εντάξει. Τι έχουμε σήμερα, έχουμε πρόγραμμα δρομολογίων κατά την περίοδο. Δεν ξέρω τι λέει. Εκλογών και αλοφορία και τρόλεϊ. Δηλαδή, επειδή έχουν γίνει οι εκλογές, ακόμα δεν λειτουργούν καλά. Αυτό μας το λένε εδώ και πολλές μέρες. Ναι. Εντάξει, εγώ τι θέλω να σου πω. Πες το. Πρέπει να σε πληροφορήσω ότι το Σάββατο πήγα έτσι Άνω Λιώσια. Ναι. Και πήγαμε. Λέω, τι είναι το γατί, είναι η μουσική. Έπρεπε να πάρω λεωφορείο και περίμενα το 700. Ναι. Πέρασε μετά από 45 λεπτά. Ντροπή. Το έχουνε μωρέ αυτό τώρα τα εισιτήρια. Και τώρα το εισιτήριο είναι. Πόσο είναι το εισιτήριο, 1,70. Τι είναι 70, το εισιτήριο είναι 1,20, ρε. Απλά είναι 70 λεπτά. Ή 60 λεπτά. Για το λεωφορείο είναι 70 λεπτά. Όλα γενικά είναι 60 λεπτά νομίζω. Όχι, ρε, 60 λεπτά είναι αν είσαι φοιτητής. Και αν έχει μειωμένο. Όχι 60 λεπτά από σεντ. Α, 60 λεπτά χρόνου. Ναι, χρόνου. Τέλος πάντων. Και έχουμε και γιορτή, το έχω κλείσει. Περίμενε. Γιατί τι το γιορτή έκλεισα. Έχουμε. Έχουμε ένα γιορτή που είναι πολύ άσχημο όνομα. Ονομάζεται. Αυροξυλάνθη. Να πάτε να το αλλάξετε. Είναι. Αρχιμίδης. Ξενοφώντας. Έλα, ωραίο είναι το ξενοφών. Μπορεί να το φωνάζει τον άλλο. Άλεξ, εσύ που είσαι από τη γνώμη μου, ξενοφώντας.
δεν είναι να, σαν να σε βρίσουν. Όχι. Δηλαδή, τι μάνα και τι πατέρα έχεις για να σε φωνάξεις ξενοφόντα. Μπορεί να το φωνάζεις ξενοφόντα τον άλλον. Ξενοφόντα. Ή να το φωνάζεις φόντα. Ένα μωρέ, μην το λες αυτό, γιατί μπορεί τα παιδιά που μας βλέπουν και αν το λένε κανέναν φόντα. Αν σας λένε ξενοφόντα, από εδώ και πέρα σας αλλάξουμε το όνομα. Γιώργο, Κώστα, Ανδρέα, Γιάννη, έλα, Αλέξανδρος, Παναγιώτης, κάτι πιο κανονικό. Ο ξενοφόντα δεν είναι ήταν υποχρεωτικά ένας να είναι όμορφα ονόματα, φίλος. Γιατί ας πούμε το Παναγιώτης, σαν Παναγιώτης, δεν είναι ωραίο, είναι πιο ωραίο σαν Πάνο. Όχι, το ωραίο είναι να είμαστε με τα βαφτιστικά μας. Το Παναγιώτα, το γυναικείο δεν μ' αρέσει. Γιατί μου θυμίζει την Πανακώτα. Μπορεί να το κάνει Γιώτα. Είναι γλυκό όνομα το Παναγιώτα. Είναι, όχι. Όχι, είναι μια κακή αντιγραφή από την Πανακώτα. Είναι μια αντιγραφή από το Παναγία. Από το Πανακώτα. Παναγία είναι η Παναγία, δεν είναι η Παναγιώτα. Ναι, αλλά η Παναγία. Η Παναγιώτα μάλλον σημαίνει η Παναγία, πάνω από τους Αγίους. Η Παναγιώτης, η μεγάλη. Είναι λοιπόν το πάνω τον εαυτό του, αυτό που λες κάτι εσύ. Κάτι τέτοιο, το ανώτερο. Θέλω να σου πω. Έλα. Πρέπει να σου μάθω ένα κόλπο. Ναι. Που έχει σχέση με τη μαγεία. Με τη μαγιά. Μαγεία. Μαγεία ή μαγιά, γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Witch. Η μαγιά είναι αυτό το ψωμί που φτιάχνω. Όχι. Μαγεία. Με τους ανωτεραυτός τους και τέτοια. Πες μου το. Για να καταλάβεις αν σου είναι unfaithful ή όχι. Ο ανώτερος εαυτός μου. Όχι. Τι είναι σχέση σου. Ψέματα λες. Ναι. Τώρα το θέλω. Όχι, τώρα δεν γίνεται. Τώρα το θέλω, γιατί, τώρα. Γιατί έχει πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε. Όπως... Θα σου το πω στο break. Γιατί μου ανοίγεις την όρεξη και μου την κόβεις μετά. Ναι, το έμαθα σε μια εκπομπή στην Ισπανία. Που είδα το Σαββατοκύριακο. Περίμενε, έχει μέσα τίποτα διαβόλια και τριβόλια. Όχι διαβόλια και τριβόλια. Α, δεν είναι πράγματα. Τίποτα, δεν σε επηρεάζει όμως. Δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί ναι, αλλά τώρα το πάμε στα παιδιά. Θα έρθει η αρρωρία αυτή και θα μας κάνει. Θα μας στείλει το περίπτωμα. Η γυναίκα αυτή που βλέπει αν λέμε κακές λέξεις. Πάμε σε ένα break που θέλω να μάθω και ερχόμαστε. Λέγε. Τζαμάικα, η χάλια. Και πέρασε και στις 5. Και αυτή χάλια. Ουκρανοί. Ναι. Και αυτή. Αυτή είναι η Miss Mexico. Και τι φοράνε εδώ. Φοράνε εκεί πέρα μία, ξέρω εγώ. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, ήταν και αυτή ήταν στις 5. Τι ήταν η Miss Netherlands. Τι είναι η Netherlands? Ολλανδία. Ολλανδία. Και αυτή ήταν η Miss Australia. Την Αυστραλία είναι άσχημη. Η Αυστραλία ήταν... Τα δόντια σαν τις καρχαρίες. Ναι, άστα. Σαν τις καρχαρίες ήταν, ναι. Τέλος πάντων. Συζητάμε εδώ πέρα εμείς και για το Miss Universe, διότι από την άλλη πλευρά του πλανήτη διεξήχθη ο 69ος, νομίζω, διαγωνισμός Miss Universe, που είχαμε στείλει και εμείς την εκπρόσωπό μας, την Ισμινάρα. Περίμενε, πριν να πεις τίποτα. Τι? Πάμε να πούμε ότι έχουμε πάνελ σε αυτή την εκπομπή εδώ και μερικές μέρες. Είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος ναι. Που μας στέλνει ειδήσεις κάθε δύο λεπτά στο Facebook, στο Twitter και στα προσωπικά μας προφίλ Facebook, Instagram, τα λοιπά. Τι λεπτά, δευτερόλεπτα. Και μας έστειλε πριν μία ώρα, πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή και όλα. Full screen στη Miss World, μαντώ γαστερά του, μαντώ αυτή είναι η τουαλέτα που φόρεσε στο Miss World. Βάλε ένα full screen και μας λέει, η νικήτρια Miss Universe είναι η Κολομπία. Αλλά δεν μας στείλει την Κολομπία, όμως μας πληροφόρησε. Ναι. Βάλε ένα full screen, να δούμε. Εκεί ούτε που φαίνομαι το μεταξύ ότι είμαι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν έχουμε το βάλεις. Έχουμε full screen. Βάλουμε ένα full screen, έλα. Έλα, βάλε ένα full screen. Δεν το έχει μάλλον, το έχει. Δεν το έχει. Κάτι φταίει με τα καλώδια σου εκεί, κάτι τα έχεις βάλει. Εγώ τα καλώδια είναι κανονικά όπως κάθε μέρα. Δεν ξέρω. Anyway, πάντως να πούμε, παιδιά, πως το νικήτρια του διαγωνισμού ήταν η Παολίνα Βέγκα, η οποία είναι η Miss Κολομβία, σε παρακαλώ, πανέμορφη. Είχε το πρόσωπο που μου έμοιαζε με βασιλόπιτα, αυτό το στρόκυλο, φουντωτό, άσχημο. Τι φουντωτό, καλέ, την έβγαλε στην κοινή. Η Ισπανίδα ήταν η πιο όμορφη. Συγγνώμη τώρα, αντικειμενικά. Η ήταν η πιο όμορφη. Όχι επειδή είμαι εθνικήστρια, αλλά η πιο όμορφη ήταν η Σμήνη. Με συγχωρείς πολύ. Γι' αυτό δεν πέρασε στους 15. Δεν πέρασε γιατί είναι στραβή εκεί πέρα, δεν βλέπουν καλά. Λοιπόν, παιδιά, και για να καταλάβετε τώρα ποια λέει άσχημη ο Φρανίτο, τιμής κόσμο κατά τα άλλα. Δείξτε τα και στο μάνα. Είναι αυτή εδώ. Αλέξ, πάρε μάτι. Κοίτα εδώ. Ομορφιά. Όχι το νύχι μου, εδώ αυτή. Άσχημη, βλέπεις τη μούρη. Σαν Pokémon είναι. Όχι και Pokémon. Πού είναι η Ισπανίδα, περίμενε. Να δείξουμε ομορφιά. Είδες. Έλα, είσαι λίγο άδικος. Ομορφιά.
Έλα, είσαι λίγο άδικος. Εντάξει, δεν μπορώ να πω και τίποτα κακό για την Ισπανίδα, γιατί είναι φίλη μου η Ντεζίρε. Γιατί είναι και πανέμορφη όμως. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια. Πέρασε στις 15 το και η Ντεζίρε. Κακό είναι που μιλάει λίγο έτσι. Έχει κλείσει λίγο η φωνή της. Μπορεί να είναι η ξαδέρφη της Τανίση. Μπορεί να είναι κρυφή η κόρη της Τανίση. Ναι, εντάξει. Μη συγχαρητήρια να πούμε και στην, Παουλίνα μας. Επάξια κέρδισε το στέμα. Θες να πούμε κανένα θέατρο πριν. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα κάτι έτσι ωραίες προτάσεις που σας έχουμε ετοιμάσει εδώ εμείς από το Loca Report, διότι φροντίζουμε και για την ψυχαγωγία σας. Σάτυρα λοιπόν από τους ήρωες στο Μικρό Παλάς. Να πάτε να το δείτε, είναι εκπληκτική αυτή η παράσταση. Στα κείμενα να πούμε ότι συμπράττει και ο Θοδωρής Αθερίδης. Από 21 Οκτωβρίου πεζόταν αυτό και ήταν μόνο για 20 παραστάσεις, αλλά είχε τεράστια επιτυχία και παίζεται ακόμα τώρα. Να σας πω έτσι ενδεικτικά λίγα ονόματα. Θανάσης Αλευράς, πρωταγωνιστής, Κωνσταντίνος Καϊκής, Βίκη Καράτζογλου, Θοδωρής Μαυρογιώργης, Ματίνα Νικολάου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης και Αρετή Πασχάλη. Να πάτε πραγματικά και το εισιτήριο είναι και πάρα πολύ φθηνό. Και όπως τα λένετε από μία, την επόμενη μέρα να πάτε να δείτε μαγειρεύοντας με Έλβις, που είναι από 3 Δεκεμβρίου στο Σταθμός Θέατρο. Μία έντονη κωμωδία με γεύση rock and roll, μαύρη κωμωδία. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μπορείτε να βρείτε τα εισιτήρια στα www.cookingwithelvis.gr και τα εισιτήρια πολύ φθηνά και αυτά. Σε να πάτε να δείτε και να διασκεδάσετε. Αυτό. Έχεις και άλλη πρόταση όμως, δεν τελειώνουν εδώ οι προτάσεις. Έχεις και άλλη. Εσύ θες να την πω εγώ, εσύ θες. Τώρα θα την πω φιάσκο. Μια χάρη θα το την πεις, νέο ναι. Μουσικοθεατρικό έργο Stand-up Comedy με του Σωτήρη Καλυβάτσι, Στέλιος Κατσάρη, Σίση Ρούμπο και την Αριστεία Μαγκλάρα. Μαγκλάρα. Στη νέα σκηνή του Le Bois. Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή αυτοσαρκάζονται, επιμένουν, σατυρίζουν, αγοράζουν, πουλούν μπλου 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 και κάνουν πάρα πολλά άλλα. Γιατί μου κάνεις ένα κοντινό τόσο κοντινό, ρε, που πρέπει να πάω να κάνω το μουσί. Να σου πω, πρέπει να απενοχοποιηθείς από αυτό το φόβο σου με τα κοντινά. Άσε μας τώρα, θα σε απενοχοποιήσω εγώ σήμερα. Όχι, σήμερα δεν θα κάνεις. Θα απενοχοποιηθείς, τελεία και παύλα. Κοντινό στο Φραν, παρακαλώ. Δώσε κοντινό. Πάρε από αυτό, από τα μούτρα σου. Θα γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες. Λοιπόν, εκεί θέλω να κοιτάξω. Αφού δεν θέλω, Μαντώ. Κοίταξε την κάμερα. Πρέπει να βγάλω το μονόφριδο. Μην μιλάς. Άσε το μονόφριδό σου, είναι η γοητεία σου. Έλα, φέρε την κάμερα κοντά. Α! Θα με δαγκώσει. Φέρε την κάμερα εδώ. Θα του κάνω ένα κεφαλοκλείδωμα. Περίμενε. Πάρ' τα βρωμόχερά σου εκεί. Πάρ' τα! Εκεί, πάρε κοντινό στο φράγμα. Πάρε κοντινό. Λοιπόν, πάρ' κοντινό. Κοντινό! Παντώ! Το μήλο του Αράν θα μου το κάνεις θα μιλόπιτα! Θα στο κάνω εγώ, αχλάδι, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Λοιπόν, πάρε κοντινό. Τι θες? Θέλω να σε απενεχοποιήσω από το φόβο σου με τα κοντινά. Δεν μ' αρέσουν τα κοντινά. Εμένα μ' αρέσουν όμως. Κάτσε κοίτα, εκεί. Κοίτα, κοίτα η τρίχα πως δεν ξέρω τι φοβάται. Φοβάται μην μη, μη είναι καλοκτονισμένος. Λοιπόν. Είναι φουντωτή μου, φουντωτό μου, ζει, αλλά εντάξει. Θέλω να κοιτάξεις την κάμερα. Κοίτα, έχω ωραίο χείλιο. Ωραία. Εδώ πέταμε μια τρίχα, έχω ωραίο χείλιο. Κοίταξε λίγο την κάμερα, κάνε μου χιλάκια. Έχω ωραία μητούλα, μικρή. Ωραία. Έχω ωραία μάτια. Πάρε τα χέρια σου από εκεί. Δεν μ' αρέσουν τα φρύδια μου που είναι σαν λοβέθινο πάντα. Θα σου τα βγάλω εγώ, θα φέρω τσιπιδάκι. Όχι, γιατί θα φαίνομαι σαν κοριτσάκι μετά. Μα τι έχουν τα φρύδια. Εγώ είμαι κατά τον άντρα που βγάλουν τα φρύδια. Γιατί... Ωραία. Γι' αυτό τι θες να πάρα τα βγάλεις λοιπόν κι εσύ. Δεν μου πεις ότι έχεις μονόφριδο. Όχι, δεν έχω μονόφριδο. Ωραία, γιατί φοβάσαι τα κοντινά τότε. Τώρα που ήρθε η ελπίδα, έχω τρεις τριχούλες εδώ. Κοίτα, Άλεξ, κάνε. Αυτές είναι τρεις όλες κι όλες. Εδώ είμαι, ρε. Παιδιά, εδώ μεταξύ. Εδώ είμαι! Το μαλλί του είναι τόσο μαύρο, λες και είναι περούκα έτσι. Και πυκνό ζωή να έχει. Πυκνό, πυκνό. Σου είπα την ιστορία ότι ήμουν στο τραμ, πάω από Γλυφάδα στο μαλλί... κέντρο και έρχεται μια κοπέλα δίπλα. Και σου κάνει έτσι να διαλέξει περούκα. Και θα μου ζητήσει μια φωτογραφία κάτι. Και κάνει έτσι, μου λέει. Έχει πολύ ωραίο μουσί, μπορώ να σου αγγίσω το μουσί και τη κάνω έτσι. Και φοβήθηκα να τη πω στην κοπέλα τώρα όχι. Και καθώς όλα και σου πιάνανε το μουσί. Και μου έκανε έτσι. Συγγνώμη, δηλαδή αν κάποιος... Για δύο λεπτά κι εγώ έτσι. Αν κάποιος ερχόταν και σου λέγε θέλω να σου αγγίξω ένα άλλο σημείο του σώματός σου. Θα τον άφηνες. Αμέ. Αν για παράδειγμα θέλω να σου αγγίξω τη γάμπα, θα καθόσουν να σου αγγίξω τη γάμπα. Αφού δεν κατάλαβες ότι εγώ αν μπορώ να δώσει χαρά στο λαό, γιατί να μην τα δώσω.
Ο Σαμαράς τα έδωσε, δεν τα έδωσε. Τελικά... Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει δώσει, δεν ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε την ελπίδα. Μετά από αυτό που μου είπες, καταλαβαίνω στη και συμπεραίνω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή. Λοιπόν, να σου πω ρε Φρανιτάρα μου, για να ικανοποιήσουμε κι εμείς έτσι και λίγο το κοινό μας, δεν πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνύματάκι. Ναι, έχουμε τον Τζορτζ Παπαγιώργοπουλος. Ναι. Που μας στέλνει φωτογραφία της Μαντούρια. Ναι. Πολλές φωτογραφίες. Γεια σου, αγαπουλίτσα μου, όμορφη. Η Γιώτα μας λέει: συμφωνώ. Το Παναγιώτα δεν είναι ωραίο. Το Γιώτα είναι καλύτερο. Ή το Πέγκι. Πες το. Η Ρίδα, καλημέρα. Τι κάνετε, Μπαλτέ, Little Mix. Little Mix δεν τα έχουμε βάλει ποτέ σε αυτό το κανάλι. Και εμένα μου αρέσουν. Να πούμε να βάλει κανένα χαλί ο Φάνης, αν το έχει. Αν το έχει, ρε Φάνη, βάλε κανένα χαλί. Βάλε κανένα τέτοιο. Καλημέρα σε Μπαλτέ, Boys and Noise, αν μπορείτε, please. Μα εδώ έχουμε το ίδιο μαλλί σήμερα. Ορίστε. Έχει το ίδιο μαλλί με την Ζέτα. Ποια Ζέτα, τη Δούκα. Όχι, η Μακρυπούλια. Όχι, α, την Μακρυπούλια. Η Ζέτα Κάπα Σίγμα. Μια κοπέλα που μας έστειλε, ρε. Γεια σου, Ζετούλα μου, όμορφη. Η Εύη μας λέει: σας παρακαλώ, βάλτε Boys and Noise και στέλνει λεγάκι. Ναι. Στην Ειρήνη, καλημέρα, κουτσουνάρε. Κουτσουνάρε. Επιτέλους, μετά από καιρό σας βλέπω. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Σας αγαπώ. Γεια σου, ο Τζορτζ, άλλη μια φωτογραφία με τη Μαντό. Η Ραφαέλα που είναι αυτή την κοπέλα που ο πατέρας είναι από Μάλαγα. Ναι. Να στέλνει μια φωτογραφία μαζί μου. Γεια σου, κουτσούνη. Η Δουκένη. Καλέ, ναι, τώρα τι θυμήθηκα την κοπελίτσα. Δουκένη, ναι. Δεν ξέρω. Μας λέει μέρα. Του έλειπε το κάλι. Η Ράφα, έλα μας αναστέλνει Μαντό. Φράνσις, αγαπάμε πολύ. Ο Γιώργος ανά φωτογραφία. Η Πέννη, καλημερούδια. Η Μιχαλία μας λέει καλησπέρα, παιδιά. Θα θέλαμε να φαίνεται στην εκπομπή του Αναστέλιο Λεγάκι. Ο Κώστας Παπαδόπουλος μας αναστέλνει την ίδια φωτογραφία για 105η φορά με τη Μαντό και τα κουνέλια και τα παιδιά. Τα κουνέλια. Ο Κώστας Παπαδόπουλος, άλλη μια φωτογραφία full screen. Έφαγα και αυτά τα cupcake σήμερα το πρωί. Με γεια να τα απολαμβάνεις. Φραν, δείξε στη Μαντό την αδερφούλα μου πώς κοιμάται. Εντάξει, Κώστα. Και ο Κώστας Παπαδόπουλος μια φωτογραφία της Μαντό στην Καλυστία. Ευχαριστούμε. Ωραία, ευχαριστούμε και τον Κωστάκη μας και όλα τα παιδιά. Πάμε και λίγο στο Twitter να διαβάζουμε τα μηνυματάκια. Η Σοφία λέει: Μαντό μου, σε είδα στον ύπνο μου. Υποτίθεται πως κέρδισε ένα διαγωνισμό με τους Boys and Noise και εσύ το είπες στον κόσμο. Εσύ, μήπως το κέρδισε στα αλήθεια, γιατί κάνουμε έτσι πολλούς διαγωνισμούς. Μπορεί να το κέρδισε στα αλήθεια και να μην είναι όνειρο. Η Midnight Melody, για σκουτσούνα μου όμορφη, μας λέει: γεια σας κουτσουνάκια, καλημερέντες. Μαντό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερέντες. Την μπλούζα από πού την πήρα, αυτή εδώ. Έπαθε ζημιά, τι θέλεις. Στείλε μου μηνυματάκι στο inbox στο Facebook να σου πω από πού θα την πάρεις. Είναι ο Μίκη. Ο Μίκη ο ομορφούλης. Με τα ματάκια του. Λοιπόν, η Βασιλεία μας λέει: σας λατρεύω, έχω διάβασμα και βαριέμαι. Και μας έστειλε εδώ πέρα και τα βιβλία της που διαβάζει. Και βγαίνω κατευθείαν σε break και ερχόμαστε μετά εδώ να ολοκληρώσουμε τα δικά σας μηνυματάκια. Πιασμένο, ναι. Λοιπόν. Είναι πιασμένο το μαλλί. Το μαλλί καπέλο. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα μνηματάκια. Ο Κώστας μας λέει: Μαντό, είδα το διαφημιστικό που είχα κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Η Βασιλεία μας λέει: φιλάκια. Η Ευτυχία μας λέει: καλό μεσημέρι, αγαπάκια. Φραν, φοράς την πιο τέλεια μπλούζα, love you. Τη αρέσει η μπλούζα σου που φοράς εκεί πέρα με το παπάκι. Τι είναι αυτό εκεί που φοράς? Είναι το αστυνομικό του The Simpsons. Το Simpsons. Πώς το λέγανε? Μπράβο. Τον πατέρα του μικρού. Αυτό που μου λέει, Λίσσα. Δεν έβλεπα ποτέ. Που έβαλε πάντα. Αυτό είναι ντροπή, τώρα από εδώ. Γιατί το λένε. Είναι ντροπή? Στην Ελλάδα που δεν έβαλαν ποτέ The Simpsons στην τηλεόραση, δεν έχετε παιδεία. Γιατί εδώ δεν έχουμε παιδεία, ρε. Τώρα, να μην με πλακώσει και η μαμά εδώ. Για να μεγαλώσει καλά σαν άνθρωπος ήρεμος και όριμος και τα λοιπά, πρέπει να βλέπει Simpsons, ναι, βέβαια. Άσε μας βέβαια. Είχαμε τη Μάγια τη Μέλισσα εμείς. Καλά, και εμείς είχαμε βλέπαμε. Τη Μάγια. Και σου έχω πει ότι είχαμε. Πώς τα λέγανε, Ράμα. Όχι. Ήταν manga cartoon, δηλαδή Ιαπωνέζικο. Ναι, Ιαπωνέζικο. Manga, όχι μάγκα. Και όταν έκανε μπάνιο σε ζεστό νερό ήταν κορίτσι, και όταν έκανε μπάνιο σε κρύο νερό ήταν αγόρι. Ορίστε, ναι. ορίστε. Ναι. Άλλη μία, σε παρακαλώ, ρεπετησιόν, τι ακριβώς. Ήταν ένα άνθρωπο, ναι. Ένα παιδάκι. Αγόρι, κορίτσι. Με μακρύ μαλλί. Ναι. Που όταν έκανε μπάνιο σε ζεστό νερό, το μαλλί ήταν κόκκινο και γινόταν κοριτσάκι. Και όταν έκανε μπάνιο σε κρύο νερό, γινόταν αγόρι και είχε μακρύ μαλλί μαύρο. Καλέ, τι πρόβλημα έχουν αυτοί οι Κινέζοι, δηλαδή, πραγματικά. Να σου πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή τη σειρά.
Γιαγιά σαν. Είχε πρόβλημα κι εσύ, φαίνεται. Όχι, ήταν σαν ήρωα. Δηλαδή πολέμησε με τους κακούς στη σειρά. Και ως αγόρι και ως κορίτσι. Ναι. Μάλιστα. Ήσουν πολύ μάγκας, ρε μάγκα. Λοιπόν, που ήμουνα καλέ, έχασα και τα αυγά και τα πασχάλια. Ο Κώστας επίσης μας λέει: Μαντού τις εκλογές τις είδα και εγώ. Η Έιμι μας λέει: Αγαπούλες μου, τι κάνετε, μια χαρά είμαστε, δόξα το Θεούλη. Η Κέιτ μας λέει: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε, πολλά φιλάκια. Έχετε και τα παιδάκια μας εδώ. Η Love Mando and Fran μας λέει: Μαντό, το κραγιόν που φοράς είναι καταπληκτικό. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, πες μου ποιο είναι. Στείλε μου μήνυμα να σου πω, γιατί δεν μπορώ να σου πω στον αέρα. Στείλε μου στο Facebook, προσωπικό inbox. Ο Κώστας μας λέει: Εγώ πιστεύω ότι πολλοί ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για να δουν μήπως αλλάξει κάτι στη χώρα. Λέτε να αλλάξει κάτι, παιδιά, τώρα με τον Τσίπρα. Μας έχει στείλει επίσης φωτογραφία και το φαγητό του και το σκυλί του. Ποιος, ο Κώστας? Και την αδερφή του. Το χαλί που έχει στην πόρτα του σπίτι, ακόμα δεν το έχω στείλει, να το δούμε. Η Love Madon Fran επίσης μας λέει: Είναι η τελευταία μέρα που μπορώ να σας γράψω, διότι αύριο αρχίζουν τα σχολεία και είμαι τόσο λυπημένη. Εντάξει, πάρει μαζί στο κινητό, στέλνει ένα μήνυμα. Να μην είσαι λυπημένη, να είσαι χαρούμενη που θα πας στο σχολείο. Δεν πρέπει. Η Δήμητρα μας λέει: Καλό μεσημέρι, αγάπες μου. Πανέμορφο. Μου δείχνει το μάγκα που έλεγε πριν. Το μάγκα, όχι το μάγκα. Ναι, το Γιώργο μάγκα με το κλαρίνο. Καλό μεσημέρι, αγαπάρες μου, τι κάνετε? Εγώ λίγο πριν ξύπνησα, φιλάκια, σας αγαπώ πολύ και εμείς αγαπάμε. Νόιζερ, Στάνερ και Λεκάκερ. Θέλω να πείτε στους boys and noise να πάνε Βόλο, παρόλο που δεν είμαι από εκεί. Θέλω να είναι χαρούμενες όλες οι Noisers. Εντάξει, θα του το πούμε. Και η Lollipop μας λέει: Όπως πάντα είστε κούκλοι. Ο Φραν λέει: Της αρέσει και θέλει να στείλει φιλιά στις φίλες της. Στείλε ένα φιλάκι έτσι από αυτά τα σουφρωτά, τα δικά σου, τα ωραία. Παναγία μου, ένα. Ένα το μουσί και το στόμα και το. Και η μύτη, όλα ένα. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε όλους, Μικαελίτσα μου. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, αγαπουλίτσα. Πάμε σε επόμενη είδηση. Τέτοιο μουσί. Πάμε, θέλετε. Ναι. Τέτοια αυτάκια. Χωρίς πιτουρίθρα. Ταυτάκια. Ταυτάκια είναι το καλύτερο σημείο. Όχι, έλα. Πες την επόμενη είδηση. Λοιπόν. Που έχουμε πει μία είδηση. Δύο έχουμε πει. Πάμε στο Βατικανό, που καταργεί τα Περιστέρια. Βατικανογράφη. Ναι. Εσύ άρεσε ότι από χθες που βρήκα την είδηση, διάβασα Βοτανικό. Στο Βοτανικό. Ποιο Βοτανικό, μωρέ, στο Βατικανό. Στο Βατικανό, λοιπόν. Αντιμέτωπο με κουρούνες στο Βατικανό, καταρχεί τα Περιστέρια, λοιπόν. Ένα χρόνο μετά την επίθεση γλάρων και κουρουνών σε Περιστέρια που απελευθερώθηκαν από παιδάκια δίπλα στον Παπά Φραγκίσκο, το Βατικανό την Κυριακή προτίμησε να απελευθερώσει μπαλόνια ως σύμβολα ειρήνης. Η παράδοση της απελευθέρωσης Περιστεριών την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου εξελίχθηκε πέρυσι σε κρίση δημόσιων σχέσεων, όταν δύο κατάλευκα και μάλλον αδέξια Περιστέρια φωτογραφήθηκαν, λέει, να δέχονται επίθεση από μία κουρούνα και ένα γλάρο. Μάλιστα. Η τύχη τους παραμένει άγνωστη. Με την κατάργηση των Περιστεριών, το Βατικανό ελπίζει τώρα να βγει από το στόχαστρο των φιλοζωικών οργανώσεων. Μα είναι συμβολικό τώρα. Και τη σκορδοκαΐλα είχαμε. Γιατί όχι, καλέ. Όταν πήγα Ρώμη, δεν είδα Περιστεριακή. Λοιπόν, να ρωτήσω μια χαζομάρα. Εσύ που είσαι καθολικός, ρε Φραντάρα, έχετε αυτή την παράδοση με τα Περιστέρια. Τι παράδοση? Αυτό ότι, ας πούμε, πρέπει να απελευθερώσει ο Πάπας Περιστέρια. Όχι, αυτό είναι μόνο μια μέρα. Την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου, λέει. Ναι, η μέρα της ειρήνης. Το έχετε κι εσείς αυτό? Ναι. Γενικά το Περιστέρι σαν είναι σύμβολο. Είναι μια λευκή, δηλαδή τα άλλα Περιστέρια αυτά που είναι βρωμοπεριστέρια. Γιατί πρέπει να πούμε ότι το Περιστέρι είναι μια σταύρωση του ποδικίου με φτερά. Έτσι δεν είναι? Εγώ πάντα έχω ακούσει ότι το Περιστέρι είναι... Περιστέρι, Χριστιανέ. Τα Περιστέρια είναι το ποδίκι της αέρας. Τότε είναι μια διασταύρωση του... Το ποδίκι του αέρα είναι η νυχτερίδα. Όχι, πλάκα κάνεις τώρα. Όχι. Η νυχτερίδα, λοιπόν. Όχι! Ναι! Το πιο βρώμικο πουλί που υπάρχει είναι το Περιστέρι. Κάτσε, συγγνώμη, το λέγεις μεταφορικά ή κυριολεκτικά? Μεταφορικά. Νόμιζα ότι έλεγες ότι το Περιστέρι είναι διασταύρωση μεταξύ. Όχι, ρε! Και εγώ λέω, τι λέει, παιδιά, θα με στείλει αδιάβαση. Αλλά τρώει όλο το βρώμικο. Είναι βρώμικο. Έχεις δει εσύ ποτέ, δεν σου έχει τύχει να σου
ένα περιστέρι ποτέ. Όχι. Εγώ σας είπα μια φορά τι έπαθα. Σε έχει αυτό το σχολείο μου. Το σχολείο μου είναι καθολικό σχολείο αυτό που πήγα. Με μοναχούς. Άντε, παιδιά, καλή όρεξη. Θα το μάθουμε και σήμερα. Είμαι εκεί στο διάλειμμα. Τρώω το βογικάο. Εδώ μπορώ να το πω γιατί δεν έχουμε βογικάο. Τότε δεν κάνουμε διαφήμιση. Το βογικάο είναι ένα φουσκωτό ψωμάκι που μέσα έχει σοκολάτα. Πολύ ωραία. Και το πέρασε για σοκολάτα τώρα. Όχι. Τρώω το βογικάο. Τρώω το milkshake σοκολάτα, τα λοιπά, και πάω εκεί στο τέτοιο να πίνω νερό. Και όπως κάθομαι έτσι και πίνω τώρα, νερό... Τώρα, παιδιά, τώρα μου έρχεται η ρακατοσούρα, τώρα. Γρου, κάνω και έρχεται το περιστέρι από πάνω, εγώ δεν το βλέπω, και μου πέφτει εδώ. Εδώ, πάνω στο στόμα. Σταμάτα, συχαμένε, σταμάτα. Το αποτέλεσμα της διχεστιών του περιστεριού... Διχεστιόν είναι όταν τρως και το στομάχι έχει καεί όλα. Διχεστιόν κυριολεκτικά, ναι. Και μεταφορικά, καταλάβαμε, ναι. Τώρα το κατάλαβα. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Χριστέ μου, τι λέει. Ήταν το πιο διαστικό πράγμα που έχω πάθει ποτέ. Γιατί και είναι και κακές οι περιστέρες, γιατί αν κάνουν... Οι περιστέρες. Γιατί αν κάνουν... Χριστιανέ. Και πέφτει στο... Στη ρούχα, ξέρεις ότι έχουν αμμονιάκο. Λοιπόν, με έχεις τερματίσει. Περίμενα να αντέχω, θα βγάλω τα δημητριακά κούφαγα. Αν σου πέφτει εδώ, έχουν αμμονιάκο, πώς το λέτε. Αυτό που έχουν, ας πούμε, οι βαφές των μαλλιών, πώς το λένε. Αμμονία. Θα μας εξηγήσεις τι περιέχει μέσα το σκατό του περιστεριού, για να ξέρω δηλαδή. Δεν αντέχω άλλο, με έχεις τερματίσει. Έχει αυτό και τι κάνει. Καίει το χρώμα των ρούχων και μετά δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι. Οι μαμάδες που ξέρουν από αυτό. Έτσι δεν είναι. Μετά δεν βγαίνει. Εσύ που το έφαγες να μας πεις. Εσύ που το. Εγώ δεν το έφαγα, έπεσε εδώ. Και δεν είχα και μουσί για να με προστατεύει το δερματάκι μου. Καλή ώρα και σε εσάς που τρώτε τώρα, καλή ώρα. Δηλαδή είναι ένα συνηθισμένη συζήτηση του Λεοκαρίπορτα αυτή. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να συμβεί σε άλλον άνθρωπο παρά μόνο σε εσένα. Η μάνα μου λέει πάντα ένα πράγμα. Σε όλες τις καλές οικογένειες, στο τραπέζι κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε γι' αυτό. Να κουτσουλήσει περιστέρι. Όχι να κουτσουλήσει περιστέρι. Να μιλήσει για αυτό. Αλλά μιλήσει γι' αυτό. Φυσιολογικό είναι να σου συμβεί και κάποια φορά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Όχι, δεν έχετε βασιλεία εδώ. Τράπεζα Μαϊμού. Ναι, είχαμε παλιά τον Κωνσταντίνο, αλλά τον τζάσαμε. Τράπεζα Μαϊμού έφαγε, λέει, τα λεφτά τον Ομπάμα. Α, ναι, τον ξέχασα τον Ομπάμα. Ναι, θέλετε Ομπάμα. Έχει μια φωτογραφία. Α, εντάξει, πάμε Ομπάμα. Ο Ομπάμα, λέει, έκανε follow στο Twitter τον λάθος Κάμερον. Μπορεί ο Μπαράκ Ομπάμα να δηλώνει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι πολύ. Πού τη βρήκε αυτή τη φωτογραφία πάλι. Ίδια, ναι. Έτσι, εκεί. Ποιο εκεί. Εκεί. Μεγάλωσε τη λίγο. Είμαι ίδια η Ομπάμενα, ίδια. Κάνε λίγο ζουμαρέτο, Άλεξ λίγο. Όχι, πρέπει να το απομακρυνθούμε τότε. Εκεί είναι τέλεια. Απαπαπαπα. Έλα, πες τα μαντούρια. Λοιπόν, μπορεί ο Μπάρακ Ομπάμα να δηλώνει... Με αξιζάν από Αμερική, σαν να ήσουν η καλομήρα. Μπορεί ο Μπάρακ Ομπάμα να δηλώνει ότι ο Βρετανός... Μπορώ ο Μπάρακ Ομπάμα να δηλώνω ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι πολύ γιο του φίλος. Φαίνεται όμως ότι η σχέση αυτή δεν επικρίνεται και στο Twitter. Γιο! Ο Αμερικανός πρόεδρος ακολουθεί 645.000 άτομα. Εγώ ο Αμερικανός πρόεδρος ακολουθεί 645.000 άτομα. Άτομα στο Twitter. Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν είναι ένα από αυτά. Ωστόσο, ο Ομπάμα ακολουθεί ένα David Cameron. Πρόκειται για ένα λάτρη των βιοτεχνιδιών. Δεν το ξέρω και πώς το λέτε εδώ στο Ελλάδα. Από το Oregon, που το αγαπημένο θέαμα του στο Twitter είναι το Star Trek. Μπράβο! Πρέπει να εξηγούμε ότι τα official accounts από το Twitter, από τα άτομα πολύ δημόσια, που εσύ και εγώ δεν έχουμε, όχι ότι δεν έχουμε Twitter, ότι δεν έχουμε... Official account. Το official account. Δηλαδή είμαστε εμείς, αλλά δεν έχουμε το official. Είναι αυτό το πράγμα που δίπλα υπάρχει ένα πράγμα τα μπλε. Τι λέει! Δηλαδή, γράφει, φράμωσέτε και δίπλα ένα πράγμα τα μπλε. Έτσι. Τι λέει, δεν έχω καταλάβει. Ας πούμε, γράφει μαντόγα στερά του και δίπλα ένα πράγμα τα μπλε. Τι είναι το μπλε αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα τα μπλε που αποδείχνει ότι είσαι εσύ και είναι ο αληθινός. Α, ενώ κάποιο που δεν είναι official, δεν δηλαδή, έχει αυτό το μπλε. Γράφει, ας πούμε. Ναι, το πιάσα τι λέει ο Φρανίτος. Και γράφει, είναι ένα πράγμα τα έτσι, τώρα, ναι.
Αυτό είναι σαν κουλουράκι, σαν μαργαρίτα. Και γράφει έτσι. Σαν μπράβο. Σφραγίδα, σφραγίδα. Ένα τέτοιο. Ενάτο, το βρήκε, αυτό είναι. Ένα πράγματα έτσι βλέ. Να σου πω, ρε. Ψάχτω λίγο, σε παρακαλώ, στον υπολογιστή σου να το δείξεις στα παιδιά, γιατί μας μπέρδεψε. Εδώ πέρα χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, μέχρι να το βρει ο Φρανίτο, πάμε εμείς θα περάσουμε στην επόμενη μας σύντηση. Όχι, μην πας τόσο. Τι η να Ριάννα, κάνουμε. Μπήκαμε στην Ριάννα. Μπλεπείς ότι έχει εδώ ένα μπλε πράγμα. Για δώσ' το λίγο full screen να το δούμε κι εμείς, ποιο είναι το official και ποιο όχι. Εδώ βλέπετε, αυτό το πράγμα εδώ, αυτό εδώ, ναι, εδώ, ναι. Εδώ. Ωραία, για δείξε μας και ένα που δεν είναι official. Ας πούμε, μπαίνουμε στο δικό μου, που είναι... Όχι, ένα unofficial θέλουμε. Το δικό μου είναι unofficial. Δηλαδή είμαι εγώ, αλλά δεν είμαι εγώ. Βλέπετε, αλλά δεν έχεις μπλε δεν από έχω πίσω. Μπλε, παρά ότι είμαι πιο σημαντικός από την Ριάννα για τους Έλληνες. Δεν έχεις τη βούλα δηλαδή, ε. Όχι μπούλα, εγώ στο καμπούρι θέλω να μείνω. Όχι, δεν έχεις τη βούλα αυτή τη σφραγίδα που έχει όχι, η Ριάννα. Όχι, δεν τα έχω. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, αν κάποιος μπει και σου δημιουργήσει ψεύτικο λογαριασμό. Όχι, αν περνάς τους δεν ξέρω πόσους followers. Ναι. Σου στέλνει Twitter ένα πράγμα για να δει αν είναι αληθινό και όχι, ή κάνεις το confirm. Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει τόσο καλά, εσύ δεν έχεις τόσους followers. Καλά, αν στο Twitter δεν το χρησιμοποιώ, να σου πω την αλήθεια. Το ξεχνάω, ρε Σιφράνη. Να σου πω την αλήθεια. Μόνη μέρα που με παρακολούθησε η Πόπη Τσαπανίδου. Το βαριέμαι, ρε Σιφράνη, το Twitter. Ναι. Εγώ χθες με τις εκλογές έκανα retweet συνέχεια. Να φαίνεται ότι είμαι σπουδαίο άνθρωπο και παρακολουθώ την επικαιρότητα. Μόνο τότε το χρησιμοποιείς εσύ το Twitter. Ναι. Βέβαια, εμένα μου αρέσει να μπαίνω να βλέπω τα tweets των άλλων. Δηλαδή θα μπω να δω ειδήσεις μέσα από το Twitter και να σχολιάσω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ. Και θα σου πω. Θα πρέπει να αρχίσουμε να το είναι πολύ χαζό τελικά. Γιατί. Είναι χαζούλι. Γιατί. Χαζούλι λίγο. Γιατί είναι χαζούλι. Έτσι. Έτσι το λες εσύ, ας πούμε, έτσι σου φαίνεται και χαζό. Μπα, κάθε άλλο παρά χαζό. Αυτό σε πουλάει και σε αγοράζει, ρε. Ναι, τώρα τις εκλογές δεν θα τις κερδίσει αυτός. Ναι, καιρός είναι να φεύγει. Γιατί μόνο 4 χρόνια. Ο Μπούς που τα έκανε χειρότερα, 8 χρόνια κράτησε. Ο Μπούς ήταν χαζούλης. Όχι ο Ομπάμα. Θυμάσαι την φωτογραφία που κράτησε το βιβλίο ανάποδα, το παιδικό βιβλίο. Ποιος ο Μπούς. Όχι, αλλά θυμάμαι όλα αυτά που είχε κάνει, που ήμασταν μικρά τότε και βλέπαμε τους πολέμους που είχε ξεσηκώσει. Μικρά δεν ήμασταν. Μικρά ήμασταν, δεν ήμασταν πολύ ήμασταν. Μεγάλα. Έφηβοι. Έλατε αυτό, πού το πας. Η Όφρα που έχει πολλά λεφτά. Η Όφρα, καλέ, ποια Όφρα. Όφρα τη λένε, Όφρα. Σιγά μου τη λένε και Όχρα. Πώς τη λένε, Ελευθερό. Όπρα. Όφρα Γουίνφρι. Όχι Όφρα. Όχι Όφρα, ρε, Όπρα. Όφρα. Πάμε σε ένα break, ρε, παιδιά, και ερχόμαστε. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε εδώ, ε. There is no rest for the Όφρα. Όφρα. Και ρε, έχουμε να χορέψουμε, Θανίτο. Όχι, θα κάνεις κανένα σκέρτσο. Εγώ δεν κάνω σκέρτσο, εσύ κάνεις το σκέρτσο. Όχι, έχεις να κάνεις κανένα τέτοιο, κανένα χορευτικό πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Έλα, ναι. Θα βάλεις λίγο δυνατά μουσική, ρε Φάνη. Βάλε το turn off the light, I wanna feel your breath. Ορίστε. Ποιο turn off the light. DJ Peachy. Άντισε, Τζοζεφίν, αυτό θες. Ωραία, όταν είσαι έτοιμος, μπουμπούνισέ το. Να σηκωθεί ο Φράν να χορέψει. Έτοιμος. Όχι, γιατί θα χαμογελάσω. Έλα. Πανάγια. Κάνε βίντεο κλικ, κάνε τα πλάνα σου. Το σοβαρό. Δεν θα γελάς. Σεισμό, δώσε εφέ σεισμού. Δυνατά η μουσική. Σήκω. Να δω έκρηξη. Σήκω καλέ καθιστός. Ε.
Παιδιά, εντάξει, epic, epic. Θα παίξει best of αυτό. Turn of the light, λοιπόν, με το χαράτσι. Turn of the light. Έχει και μία, είδες, έχει και μία... Δεν έχω πληρωθεί. Έχει και ένα κοινωνικό μήνυμα. Έχει και ένα κοινωνικό μήνυμα το τραγούδι της Ζωζεφίν και του Τζέμπης. Να κλείσεις τα φώτα που θα έρθει, δε. Κλείσε τα φώτα. Και θα έρθει η χαράτσι που δεν έχεις πληρωθεί. Και τώρα με τον Τζίπρα. Ε, ρεφρέν. Τώρα. Ρεφρέν δεν έχουμε, δεν έχω. Έλα, Άντια, δεν το έχω, δεν είμαι εγώ τόσο ξαφνικό για να το κάνω καλά. Ναι, γιατί... σήμερα έχω αφήσει τουπέ πίτσι. Πίτσι τουπέ. Αυτό φταίει. Αυτό φταίει, ότι είσαι μελαχρινός και δεν είσαι ξανθός. Μόνο αυτό φταίει, δηλαδή, πραγματικά. Μια μέρα θα μείνω αθόρυβος, ε. Γιατί? Που κάνουν τέτοια με τα μάτια. Αλήθωρος εννοείς. Αθόρυβο, αλήθωρο το έχω βάλει αθόρυβα το κινητό. Αθόρυβα λέει αυτά που κάνεις με ίζουνε, λέει ο Άλεξ, λοιπόν. Πάμε να πούμε την επόμενη μας είδηση, αποσυντονιστήκαμε σήμερα. Θέλετε να πάμε στην τράπεζα Μαϊμού ή να πάμε στον Ιάπωνα? Πού θέλετε να πάμε? Να μιλήσουμε με τον Νικόλα. Στον Ιάπωνα ή στην τράπεζα Μαϊμού, πού θέλετε, καλέ? Στον Ιάπωνα, λέω να πάμε... Πάμε στον Ιάπωνα όπου μείνει ένα πανεπιστήμιο που τον απέρριψε λοιπόν λόγω φίλου. Ακ, Φρανίτο. Μήνυση στο Πανεπιστήμιο Θηλαίων της Φουκουκουάκα. Πού? Φουκουκουάκα. Θέλω να μου πεις τώρα, πριν να προχωρήσεις. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας? Πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ποιο? Η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας... Είναι... Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη Μουσάκα. Πρωτεύουσα. Είναι η Ζωζό. Μουσάκα, ρε. Α, καλέ, ναι, το Τόκιο. Το Τόκιο. Και τώρα, ιστορικό, επειδή εσύ ήσουν πολύ έξυπνη στην ιστορία. Ναι. Ποιος τα είπε αυτά τα ψέματα. Πού πέταξαν η πρώτη μπόμπα τέτοια. Χιροσίμα. Και. Ναγκασάκι. Αυτά τα ήξερες, αλλά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, Τούβλη. Εντάξει, είσαι. Τούβλη είμαι γενικά από γεωγραφικά. Πες μου ένα άλλο, ρε, εσύ, και αν μου το απαντήσω. Θέλω να μου πεις. Ναι. Την πρωτεύουσα. Ναι. Της. Τώρα πρέπει να ξέρω κι εγώ, ρε. Ναι. Έλα, τα έχουμε ξαναπεί. Έλα, πες. Βόρεια Κορέα. Το Τσιπουτί. Όχι το Τσιπουτί, το Πιοντζιάνγκ είναι. Κοντά έπεσα. Τι Τσιπουτί, τι Πιοντζιάνγκ. Πώς το πες. Με πονάει τα μάτια τώρα, ρε. Λοιπόν, αλήθωρο. Πάμε στον Ιάπωνα, λοιπόν, όπου μείνει το Πανεπιστήμιο. Μήνυση στο Πανεπιστήμιο Θηλαίων της Φουκουάκα κατέθεσε ένας νεαρός Ιάπωνας, και αυτό γιατί ήταν το μοναδικό δημόσιο ΑΕΗ στην πόλη που ζούσε, λέει, που του έδινε τη δυνατότητα να σπουδάσει διαιτολόγος. Ωστόσο, λόγω φύλου, η αίτησή του δεν γίνονταν αποδεκτή. Ένα δημόσιο ΑΕΗ είναι δημόσιο. Λόγω φύλου, η αίτησή του δεν γίνονταν αποδεκτή. Ο νεαρός, όπως ανέφερε στο ιδιοσιογραφικό πρακτορείο του Κιγιόντο, κάπως έτσι λέγεται, και ο δικηγόρος του συμπληρώνει ότι η διάκριση λόγω φύλου είναι αντισυνταγματική, ενώ εάν το ίδρυμα δεν κάνει δεκτή την αίτηση του πελάτη του, τότε εκείνος θα αναγκαστεί, λέει, να στραφεί σε ιδιωτικό ΑΕΗ. Πάντως, το Πανεπιστήμιο εμφανίζεται αμετακίνητο. Έχουμε, λέει, παράδοση 91 ετών στην προετοιμασία των γυναικών σε ανώτερες θέσεις στην κοινωνία, ανέφερε εκπρόσωπος του. Πάρ' το από εδώ, καλέ. Βγάλ' το, καλέ, όμως, δεν το σηκάμε. Λοιπόν... Λοιπόν, τι ήθελα να πω, καλέ, και αυτός είναι παράλογος. Ήθελε να μπει μέσα στο πανεπιστήμιο που εκεί πέρα σπουδάζουν μόνο κορίτσια με το αμέτη μου χαμέτη. Αφού δηλαδή. Θέλει να γίνει διαιτολόγο. Και τι, άμα ήταν, δεν θα ήταν Θηλαίων, θα ήταν αμεικτό το πανεπιστήμιο. Είναι δυνατόν. Καλά κάνει που τις μηνύσει οι γυναίκες μετά. Μα αφού είναι για γυναίκες με το λιγότερο. Είναι ματσίστας, είναι ματσίστας. Ας πάει καλύτερα. Ματσίστας. Αυτός που υποστηρίζει μόνο τους άντρες. Και οι γυναίκες είναι κάτι σαν δεύτερο. Ο Φαλοκράτης. Και ο Φαλοκράτης. Φαλοκράτης, ρε. Ποιος είναι αυτό? Μισογυηνής. Από το Μεσόγειο. Στο βάλω στο... Θες τώρα να κάνουμε το ραδού και Τσαουσόπουλο. Βιντεοκλιπ.
δεν είναι η στιγμή που έτσι θα μπορείς παίξει μουσική. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα να πούμε και τα μηνυματάκια σας, αυτά που μας έχετε στείλει μέχρι τώρα. Φρανίτο, δώσε λίγο μηνύματα. Η Ειρήνη μας λέει, κουτσινάκια μου, μου λείπετε. Φρανίτο, θέας μαντα κουκλάρα, πως πάντα. Βάλτε που είσαι νέος, αγαπάκια μου, φιλιά. Γεια σας. Η Εύη μας λέει, παρακαλώ, βάλτε που είσαι νόης. Η Αναστασία μας λέει, πιστεύω, ψήφισαν τον Τσίπρα για να αλλάξουμε. Ίσως να είναι ρίσκο και μακάρι να πάνε όλα καλά, Θεέ μου. Αυτό λέει, μακάρι. Εντάξει, ήμασταν χάλια, τώρα μπορούμε να πάμε για χειρότερα ή για καλύτερα, δεν ξέρουμε. Η Χρυσά είσαι υπέροχη, Φρανίτος αγαπάμε. Ο Τζόρτζ μας αναστέλνει, παιδιά, θέλετε να πάμε μαζί στο Λουφαν Πάρκ. Εσύ για να μας περιμένεις από κάτω. η Κατερίνα, μαζί σε λατρεύω, Φραν, πρέπει να μάθεις ότι ο Ξενόφοντας είναι τιμητικό όνομα. Ναι. Τι σημαίνει τιμητικό? Ότι έχει, ρε παιδί μου, κύρος αυτό το όνομα. Τι κύρος? Ότι είναι ένα όνομα το οποίο ανήκε παλιά σε κάποιον σπουδαίο, σε κάποια σπουδαία φυσιογνωμία και πέρασε μέχρι τα βάθη των αιώνων. Εντάξει, αυτό το όνομα. Είχε φυσιογνωμία τέτοια. Εντάξει, αλλά το όνομα ήταν άσχημο. Κάποιο άλλο άτομα είχε. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, Ιπποκράτης. Ιπποκράτης είναι ωραίο. Που είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Όνομα. Έτσι είναι και το Ξενοφόν. Αυτό... Αν και νομίζω ότι ήταν στρατηγός, ήταν, ρε παιδιά, ο Ξενοφόν. Τι ήταν? Πρέπει να το ψάξω, να το βρω. Λοιπόν, να διάβασε εσύ. Α, έχουμε τον Γκρίς, ο οποίος μας λέει, υπάρχουν, και είναι οι Μενιμίστς, κάπως έτσι, Μενιμίστς, και είναι, λέει, το πιο γελίο πράγμα που έχω δει. Οι Μενιμίστς ποιοι είναι? Δεν ξέρω. Στείλε μας καμία επεξήγηση, ρε Χρήστο, γιατί μας μπέδεψες. Ο Κώστας μας λέει, γεια σας παιδιά μου, φτιάξατε τη διάθεση και σήμερα γιατί είμαι άρρωστος, περαστικά σου, αγάπη μου, όμορφη. Άμα μπορέσουμε θα βάλουμε τέμι που ζητάς. Η Στέφη μας λέει, καλημέρα, τι κάνετε, μαντόπο που πήρες την πλούσια σου, είναι πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Στείλε μου μήνυμα στο Facebook, στο inbox, άντε καλέ, αφού είναι το μήνυμα από πριν. Όχι, καλέ, καινούριο είναι τώρα. Α, ναι. Η Δήμητρα μας λέει, νομίζω ότι ο Φρανίτο έπρεπε να παίζει στο βίντεο κλιπ, χαχαχα, κλαίω. Σε ποιο βίντεο κλιπ? Ο Κρίς μας λέει, λίγο Paramore δεν έχετε βάλει. Ντροπή! Ντροπή, άμα μπορούμε θα βάλουμε. Paramore. Η Μαριτίνα μας λέει, Justin Bieber, please, άμα μπορείτε βάλετε. Και η Let's Hug Fran μας λέει, μόλις ξύπνησα, Loka Report, ό,τι καλύτερο. Είναι η Let's Hug Fran που ξέρουμε. Η Κλέα Κλεάκη μας λέει, σας αγαπώ πάρα πολύ, εδώ κάθομαι με την κολλητή μου και σας βλέπουμε, παρακαλώ, please, βάλτε Eminem. Γεια σου, Κλέα. Τώρα, το Κλέα από πού έρχεται, σήμερα που τα έχουμε με τα ονόματα? Από το Κλειό, από το Κλεοπάτρα. Όχι, ναι. Ναι, από το Κλεοπάτρα. Ναι. Μήπως είναι από το Κλέο. Μήπως από το γελάω. Τα πάμε σε ένα break γιατί θα αρχίσω να κλαίω εγώ σε λίγο. Δώσε break. Τι έγινε, καλέ. Σηκωθήκαμε και κατεμιάστηκε το monitor. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Όχι, δεν ήταν αυτό. Σήμερα γιατί έβαλα το μπλουζάκι από The Simpsons. Γιατί? Δεν το ανοίγω λίγο παραπάνω γιατί φαίνεται είμαστε... και λίξα. Α, και οι δύο είμαστε, λες, και είμαστε συνεννοημένοι να βάλουμε Mickey Mouse σήμερα. Τι Mickey Mouse, ρε. Mickey εσύ είσαι Disney. Ναι. Και εγώ είμαι Simpson. Mickey Mouse δεν είναι και τα δύο. Όχι. Όχι Mickey Mouse. Cartoons. Και λέω Mickey Mouse. Αυτή εσύ με έκαψες τώρα. γιατί ο Φάρελ Williams, ο Φάρελ Williams θα εμφανιστεί σε ένα επεισόδιο από The Simpsons. Τι μου λες τώρα, ρε, εσύ, και είχα μια σκορδοκαΐλα. Ναι, ναι, το έχουν κάνει όλο ίδιο με το με την καπελαδούρα του. Αυτό το μεγάλο, όλα, τα πάντα όλα. Τι έμαθα ότι ο Φάρελ Williams μπορεί να εμφανιστεί και κάπου αλλού. Ο Ματ Γκροενινγκ, που είναι αυτός που ζωγραφίζει τα Simpsons, άκουσε ότι είναι αρρωστούλη. Τι έχει? Και θα είναι τελευταία χρονιά του The Simpsons. Τόσο πολύ άρρωστος είναι. Πόσο είναι μεγαλός? Δεν ξέρω πόση ηλικία είναι, αλλά τη διάβασα στο ίντερνετ. Γι' αυτό έκανα και φέτος ένα επεισόδιο με το Family Guy. Περαστικά. Με τον πατέρα της οικογένειας, κάπως έτσι. Περαστικά να πούμε στον άνθρωπο αν είναι άρρωστος. Που μας ακούει σίγουρα. Ναι. Αυτό. Τι άλλο, αυτό ήταν. Εσύ τι σειρές έβλεπες όταν ήσουν μικρή? Pokémon. Έχουμε πει ότι Pokémon ήξερε ένα 15-16 τουλάχιστον. Ναι, αλλά εγώ το έβλεπα όμως. Έβλεπα Sailor Moon, Σογκόκου. Εμένα Dragon Ball. Το Dragon Ball μου άρεσε πάρα πολύ. Αμπεχαμπε κύμα! Το θυμάσαι, το κύμα! Το αμπεχαμπε κύμα. Εμείς λέγαμε Μπολά δε Dragon. Μετά τι άλλο έβλεπα. Και θυμάσαι όταν έκανα. Πώς λέγονταν αυτό με τις γάτες? Ποιο τέτοιο που έκανα.
Fusion πλα. Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, όταν το άλλο δύο, το θυμάσαι με τις γάτες. Δύο. Εγώ είμαι Σογκοάντα και εσύ είσαι... Σογκόχαν. Όχι. Σογκότεν. Πίκολο. Πίκολο, εσύ είσαι πίκολο και εγώ είμαι Σογκοάντα. Και κάνει... Πρόσεξε, μη φάω όχι, καμία. Όχι, κάνει και εσύ το ίδιο. Τι να κάνω, έτσι. Έτσι. Και κάνουμε φουσιόν. Φουσιόν. Λοιπόν, παιδιά. Και γινόμαστε ένα. Επειδή πάνε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα καήκανε, δείτε μας εσείς αύριο στη 1:30 το μεσημέρι. Άμα δεν προλαβαίνετε το μεσημέρι, μπορείτε να μας δείτε youtube.com κάθε το Smart TV Greece. Στο ίντερνετ και. Στην Κύπρο στις 7, μάνα μου, γιατί αγαπάμε Κύπρο. Και πού στο άλλο δεν έχεις πει. Στο best of στις 8 και. Άντε τα λέμε αύριο. Γεια σκουτσουνιά.